Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Βάλτε τα σωστά όρια σήμερα σε θέματα χρηματοοικονομικά, αλλά κυρίως πρέπει να προσέξουμε λίγο τα ερωτικά. Αυτά τα ερωτικά σας πρέπει να τα προσέχετε, γιατί οι παρεξηγήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν βρει ακόμα τις λύσεις τους. Δώστε χώρο και χρόνο στο να κάνετε καλές συζητήσεις με το τέρι σας. Ταύρος. Υπερβολικούς αλλά και υπερκαταναλωτικούς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Κάντε ένα καλό προγραμματισμό για να είστε στα όρια του προϋπολογισμού σας. Τα έκτακτα αυτά έξοδα οφείλονται στο ότι η Αφροδίτη έχει περάσει στο Σκορπιό, στο απέναντι σας δηλαδή ζώδιο, και δημιουργεί περίεργες όψεις γύρω από την οικονομία. Εδώ θέλω να επισημάνω, κριάρια και ταύρη, επειδή η Αφροδίτη θα επηρεάσει την οικονομία, δεν είναι μόνο πλάνη της ομορφιάς, λίγο προσοχή σε αυτά τα έξοδα τα οποία παρουσιάζονται. Και περνάμε στο δίδυμο. Θα πρέπει να είστε θετικοί σήμερα, μιας και οι πλανητικές όψεις σας ευνοούν να φύγετε από τα ψυχολογικά σας αδιέξοδα. Πρέπει να κοιτάξετε όμως και λίγο τη χαλάρωσή σας. Οι μοναδικές στιγμές που θα ζήσετε σας βγάζουν από αδιέξοδα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα φιλικά παύλα ερωτικά σας ζητήματα. Και περνάμε στα φιλαράκια μου τα καρκινάκια. Νέα σχέδια ευνοούνται και καλείστε να τα φουγκραστείτε για να χτίσετε ένα υγιές μέλλον. Αυτό θα το δείτε σε λίγο καιρό, ότι η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα φέρει χρήμα και επαγγελματική καταξίωση. Προσέξτε πού μιλάτε, μιας και υπάρχει παρασκήνιο αρνητικό εις βάρος σας. Χαλαρώστε με το τέρι σας. Λιοντάρια μου, η μέρα χαράς η σημερινή, μιας και οι όψεις των πλανητών σας βγάζουν από δύσκολα εμπόδια. Είστε κουρασμένοι, αλλά και διαθετημένοι να τα βγάλετε όλα εις πέρας. Καλές ειδήσεις παίρνετε και οργανώνετε το πρόγραμμά σας καλύτερα. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα βάλτε και κανένα ταξιδάκι, μιας και ο Ερμής το ευνοεί από το φιλικό σας ζώδιο του τοξότη. Και πάμε στην Παρθένο, προσέχτε την υγεία σας σήμερα, η κόπωση μπορεί να γίνει υπερκόπωση, τι να πω τώρα, περαστικά, μια καλύτερη διατροφή ή ένας εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό σας θα φέρει και τη λύση. Στο προσωπικό σας θέμα, πρέπει να κοιτάτε καλύτερα την ύπαρξή σας, γιατί αυτό θα σας φέρει και καλύτερες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον. Και πάμε τώρα στα ζυγουδάκια μου, που το σύμπαν ευνοεί τους θετικούς, άρα σήμερα αγαπητά μου ζυγουδάκια είστε οι ευνοημένοι. Ο προγραμματισμός που κάνατε τον τελευταίο καιρό αλλά και οι καλές σας πράξεις έδωσαν τη σκυτάλη στο σύμπαν ώστε να σας βρει χαρούμενους και επιτυχημένους. Ευχηθείτε κάτι και για τον εαυτό σας που τον έχετε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Νέες γνωριμίες ευνοούνται και για τους αδέσμευτους βέβαια, και περνάμε στο Σκορπιό. Από τη μια ψυχολογία σας και από την άλλη ο εσωτερικός σας θυμός σας κάνει νευρικούς σήμερα. Η εύνοια του Δία θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Προσέχτε τη συμπεριφορά σας αλλά και τα λογάκια σας. Η ημέρα κυλά με σκέψεις, πολλή δουλειά και στο τέλος θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα ερωτικά σας ζητήματα. Τοξότης. Τρομερή η ενέργειά σας, η οποία πηγάζει μέσα από την καρδούλα σας. Παρόλο την κούρασή σας στον επαγγελματικό τομέα, είστε τρομερά υπερκινητικοί και σκορπάτε το χαμόγελό σας παντού. Η νέα όψη των πλανητών στο ζώδιό σας σας γεμίζει με τα πιο θετικά συναισθήματα, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε για να σας φέρουν νικητές στην αρένα της ζωής σας. Και περνάμε στους φίλους μου, τους εγώκερους. Σε χαλαρό κλίμα λοιπόν και με περίσσιο κέφι βρίσκεται τη λύση σε επαγγελματικά και φιλικά θέματα. Νέα σχέδια δίνουν πνοή στο χρηματοοικονομικό σας μέλλον. Τα σχέδια αυτά είναι φυσικά για το μακρινό σας μέλλον, τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά το 2018. Ο Κρόνος θα κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως την κάνετε φυσικά κι εσείς. Και περνάμε στον Υδροχό. Η όψη του ουρανού σας δίνει την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται για να οργανώσετε πιο σωστά την ημέρα σας. Η φύση του ζωδίου σας είναι διορατική, δηλαδή μπροστά στο μέλλον. Επομένως, μην γυρίζετε στο παρελθόν σας και σε καταστάσεις που σας έχουν πληγώσει. Απολαύστε ένα ήρεμο απόγευμα παρέα με τους αγαπημένους σας φίλους. Και πάμε στα ψαράκια μου. Μην κουράζετε το τέρι σας με τις αβάσιμες υποψίες σας, οι οποίες είναι πολύ καλά κρυμμένες φυσικά που στο μυαλό σας. Προτιμήστε το συμβιβασμό και μην γκρινιάζετε. Εξάλλου είστε από τα πιο γλυκά παιδιά του ζωδιακού κύκλου και θα πρέπει να γλυκάνετε λίγο την ψυχούλα σας για να βρείτε λύσεις και στα ερωτικά θέματα αλλά και στα επαγγελματικά, τα οποία τα έχετε σχεδόν ολοκληρώσει και τα έχετε στρώσει. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.